Μιμή. Θα σου ξέρω τι θες να φας. Στο κενάκι πάνε άμα φόρτα. Κάτσε, έχω μπλέξει με το κυμπόκοδο, βαράω κυμπόκοδο. Μιμή. Πονάω. Εδώ με χαϊδέψουν. Είπαν η θύρα 4 να σε σκοτώσω, να σε στείλω στο νοσοκομείο. Η θύρα 4 δεν είναι. Πάνε πέσα από δύο κουμούνια εκεί τη θύρα 4. Ναι, με τη Μακεδονία να μην... Τι να φτάσανε. Βάλε και λίγο τέτοιο. Ψηλέ. Και λίγο τέτοιο βάλε. Αύριο θα μάθει. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μη κάτσε να μιλήσω. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, πάμε. Λοιπόν. Αυτό το 1-1 είναι καθαρά θέμα προπονητών. Ο ένας με χαμηλότερο υλικό διάβασε επιθετικά τον ΠΑΟΚ και έκανε 3-4 πολύ καλές κινήσεις οι οποίες στο ανασταλτικό κομμάτι βοήθησαν πολύ τον Άρη, ο οποίος έπαιξε με πάθος. Μία κίνηση ήταν πολύ σημαντική, ότι έκλεισε πολύ ψηλά τα δύο πλάγια μπακ του ΠΑΟΚ. Σταμάτα να κυβόκω, μιλάω τώρα. Στο πλάγιο! Όχι, ψηλά, φύγαινε μέσα. Πάρε ό,τι θες, κερνάω εγώ. Στο πλάγιο! Σουβλάκια, ναι, πάρε, πάρε. Πάρε μέσα, έρχομαι εγώ τώρα. Κυβόκω, μπες. Λοιπόν, ήταν πολύ σημαντικό ότι έκλεισε και το Μάτος, ο οποίος δεν πάει καλά, αλλά και τον Βιερίνια, ο οποίος έπρεπε να κάνει πολλά μέτρα για να μπει ο Ελκαντουρί σαν τέταρτο σκαφ, τους έκλεισε πολύ ψηλά. Με τους εξτρέμ, και επειδή ο Γκαρσία δεν είναι πολύ καλό στο μαρκάρισμα, έδωσε εντολή στον ένα χαφ το Ματίγια να κλείνει προς τα δεξιά. Αυτή ήταν μια κίνηση. Πολύ καλή. Η δεύτερη κίνηση πολύ καλή, ότι δεν έπαιξε ζώνη τον Ακπομπ. Τον έπαιξε κολλητά με στόπερ και με μικρό βάθος σε μικρή απόσταση το δεύτερο στόπερ. Και έδωσε εντολή στον Μπίζεσβαρ που έβγαινε σαν δεύτερο φορ, σαν δεκάρι και δεύτερο φορ. Ένα ποδοσφαιριστή με μαντουμαδόρικες ικανότητες που είναι ο Σιώπης, χαμηλά να τον εξαφανίσει. Επίσης έδωσε εντολή στα στημένα να έχουν μαντουμαν τρεις παίκτες οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, τρεις παίκτες. Στον Ακπομπ είναι το ένα το μαντουμαν, το άλλο μαντουμαν ήταν απάνω στο Βαρέλα. Ωραία, και το τρίτο μαντουμαν ήταν απάνω στο Μάτος. Αυτά τα πράγματα τα είχε κάνει και με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα. Δύο φορές. Ο Σάββας ο Παντελίδης. Έτσι κόπηκε ο ΠΑΟΚ στα δύο. Δεν μπόρεσε να κάνει ευκαιρία μέσα στη μεγάλη περιοχή και το γκολ που έβαλε προηγήθηκε με λάθος του τερματοφύλακα του Άρη από πλευροκόπηση από την πλευρά του Σάμπα που ήταν εκεί επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ και κακώς δεν έδωσε εντολή εκεί. Έλα τώρα. Κόπτε λίγο το τηλέφωνο. Όχι, δεν κόβω το τηλέφωνο. Κάτσε. Πάρε, πληρώνω εγώ. Εντάξει, θα το πληρώσω εγώ. Αύριο τι ώρα? 9 η ώρα. Άντε, φύγε. Ναι, 9 η ώρα. Άντε, καλά. Όχι, δεν θα τον αφήσω εκεί πόκο μου. Εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής. Όχι ο Αλέξανδρος. Πρέπει να έχω πει, τι ψυχιατρίο χρειάζομαι. Συνεχίζω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν με αφήνει σε σγή τρελή. Λοιπόν, συνεχίζω. Στα μαντουμάν είπαμε, πολύ καλός ο Άρης, με τρεις μαντουμαδόρους. Το έχει ξανακάνει στην Τρίπολη ο Παντελίδης. Ο ΠΑΟΚ ατύχησε σε μια αλλαγή, γιατί ο Μπίζεσβαρ θα έβγαινε και θα έμπαινε εκεί ο Πέλκας. Ο Πέλκας, επειδή είναι ταχύς, αλλά όχι καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι ταχύς, θα έβγαινε με ταχύτητα και ο ΠΑΟΚ θα είχε τις κόντρες. Βγήκε λοιπόν ο Ελκαντουρί και αναγκάστηκε και έπαιξε ο Πέλκας στη γραμμή. Ο Πέλκας στη γραμμή είναι επικίνδυνος. Όσο θα είμαι εγώ 80 χρόνια επικίνδυνος, να πηδήξω τη φοιτήτρια τη διπλανή πόρτα. Ακίνδυνος δηλαδή. Ο Πέλκας εκεί ήταν τυχερός στον Άρη. Ο Άρης στην αλλαγή που την αναγκαστική του Ελκαντουρί. Ο ΠΑΟΚ μπλοκαρίστηκε. Πέταξε δεύτερο σέντερφορ στο ρίσκο σε έναν ανορθόδοξο τρόπο παιχνιδιού. Το ότι πήγε με γιόμες δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο του και μάλιστα γιόμες από το χώρο της άμυνας προς την περιοχή του Άρη. Ο οποίος Άρης δεν είχε καλό δεκάρι, είχε τον Φλόρο, τον Μαρτίνεθ εκεί και τον Τεκινή που είναι εννιάρι κατά συνθήκη. Αν εκεί ο Άρης είχε στον πάγκο ή στην ομάδα του δύο παίκτες καλούς, το μάτι θα έλεγε 1-3. Δηλαδή θα έπαιρνε μεγάλη δόξα ο Παντελίδης. Δίκιο το χ, για τον κόλ δεν μιλάω του Άρη, γιατί
ήταν το πόδι offside, ήταν το μπούτσο offside, ήταν η μύτη offside, αυτά είναι μαλακίες. Σε κανένα κράτος σοβαρό δεν ακυρώνονται αυτά τα γκολ. Είναι το πόδι offside. Και να αφήσουν οι κλαψομούνες οι παοξίδες στο είναι offside το γκολ και να κοιτάξουν ότι προπονητής ήταν ο Έλληνας και ο Ρουμάνος ήταν η απάτη. Αυτά. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.